Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην πρωινή επισκόπηση. Είναι Τρίτη 17 Οκτωβρίου και θα μας απασχολήσει η Λουκία. Καλημέρα, καλημέρα Λαύρου. Ξανά τα Θα κάνουμε και σήμερα το Ταμείο των Εκλογών και σήμερα. Είναι και στις προτεραιότητες του Πρωθυπουργού από ό,τι βλέπουμε η συναντήση με τους Περιφερειάρχες. Σήμερα στις 4.30 θα έχει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη της Θεσσαλίας, τον κύριο Κουρέτα. Μάλιστα, έχουμε και τον κύριο Κόκαλη πρώτο καλεσμένο από τη Θεσσαλία και από την Λάρισα για να μας πει και για τον κύριο Κουρέτα. Αλλά να δούμε καλύτερα το ρεπορτάζ, για να μπούμε στο κλίμα των εκλογών και των επαφών και θα τα συζητήσουμε αμέσως μετά. Αλλαγή σελίδα σε 5 από τις 6 περιφέρειες έβγαλαν οι κάλπες του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών. Ας σημειωθεί ότι αυτή η αλλαγή σημειώθηκε εις βάρος υποψηφίων που είχαν επισήμω στο χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα στην περιφέρεια Θεσσαλίας, ο κ. Δημήτρης Κουρέτας με ποσοστό 59,68% επικράτησε του νη περιφερειάρχη Κωνσταντίνου Αγοραστού που έλαβε 40,32%. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Χριστόδουλος Τοψίδης συγκέντρωσε 50,86% έναντι του σημερινού περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου που έλαβε 49,14%. Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Γεώργιος Αμανατίδης εξελέγει με ποσοστό 56,77% έναντι 43,23% που συγκέντρωσε ο νη περιφερειάρχης Γεώργιος Κασαπίδης. Στο Βόρειο Αιγαίο, ο κύριος Κωνσταντίνος Μουτζούρης έλαβε ποσοστό 54,68% επικρατώντας του κυρίου Αρκιβιάδη Στεφανή που συγκέντρωσε 45,32%. Τέλος, στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων εξελέγει ο κύριος Ιωάννης Τρεπεκλής με ποσοστό 65,40% έναντι της κυρίας Ρόδης Κράτσα Τσαγκαροπούλου που έλαβε 34,60%. Στην περιφέρεια Πελοποννήσου, ο υποστηριζόμενος από τη Νέα Δημοκρατία Δημήτριος Πτωχός επικράτησε με ποσοστό 52,77% του κυρίου Πέτρου Τατούλη που έλαβε ποσοστό 42,73%. Η κυβέρνηση θα συνεργαστεί με όλους τους περιφερειάρχες και δημάρχους, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν πανηγυρίζουμε, δεν θριαμβολογούμε, ούτε όμως και μηδενίζουμε. Για το πολιτικό μήνυμα των αποτελεσμάτων της χθεσινής βραδιάς, το οποίο πολλοί έσπευσαν να καρποθούν, θα επαναλάβω όσα τόνισε στη δήλωσή του ο Πρωθυπουργός. Πριν 4 μήνες είχαμε εθνικές εκλογές, τις οποίες καταγράφηκε με σαφήνεια όχι μία αλλά 2 φορές η δυναμική των πολιτικών κομμάτων και η εμπιστοσύνη των πολιτών στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Οι πολιτικές ισορροπίες αποτυπώθηκαν ξανά στον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών με τη συμμετοχή του συνόλου των παρατάξεων. Λαμβάνουμε υπόψη μας τα μηνύματα των πολιτών και το συνολικό αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών εκλογών, όπως προέκυψε και από τον πρώτο, βέβαια και από το δεύτερο γύρο. Στους Δήμους Αθηναίων και Θεσσαλονίκης σημειώθηκε επίσης αλλαγή δημάρχων. Στην Αθήνα, ο κ. Χάρης Δούκας με ποσοστό 55,96% επικράτησε του Κώστα Μπακογιάννη που έλαβε 44,04%. Στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Τηλιανός Αγγελούδης συγκέντρωσε ποσοστό 67,33% έναντι ποσοστού 32,67% που έλαβε ο νυν δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, Στέφανος Καρσελάκης, από τη Νέα Υόρκη όπου βρίσκεται, είπε χαρακτηριστικά σε συνεργάτες του. Αυτή είναι η πρώτη ήττα του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας και δεν θα είναι η τελευταία. Οι πολίτες έδειξαν πως δεν ανέχονται άλλο την κοροϊδία της κυβέρνησης. Είναι και η πρώτη μεγάλη ήττα του κύριου Μητσοτάκη. Ήττα της αλαζονίας του, της αμετροέπειας και των πελατειακών πρακτικών. Στην Πάτρα επανεξελέγει ο υποστηριζόμενος το ΚΚΕ Κωνσταντίνος Πελετίδης, συγκεντρώνοντας 56,69% έναντι 43,31% του αντιπάλου του Κωνσταντίνου Σβόλη. Η λαϊκή συσπήρωση θα είναι πλειοψηφία σίγουρα σε 5 συνολικά δήμους της χώρας. Οι δημοτικές αυτές αρχές θα αποτελούν στήριγμα του λαού στον καθημερινό του αγώνα για τα δικαιώματά του, θα είναι αντιπολίτευση στις κυβερνήσεις και στο αντιλαϊκό θεσμικό πλαίσιο συγκρότησης και λειτουργίας της τοπικής διοίκησης ως μακρύ χέρι του κράτους. Μάλιστα, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε από την Θεσσαλία και από την Λάρισα. Έχουμε κοντά μας τον νέο τομεάρχη αγροτικής ανάπτυξης και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Λάρισα, τον κύριο Κόκαλη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Και να ανοίξουμε τη βεντάλια σιγά σιγά, να πάμε από τη Λάρισα, από την εντοπιότητα και σιγά σιγά να επεκταθούμε και σε όλη τη χώρα για να μας σχολιάσει τα αποτελέσματα. Στη Λάρισα τώρα ο Δήμαρχος Λάρισας και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας εντός εικόν πνίγηκαν στα απόνερα του Ντάνιελ. Από ό,τι φαίνεται ναι. Από ό,τι φαίνεται ναι, ήταν ένα, ειδικά για την περιφέρεια, είχαμε ένα σαφέστατο πολιτικό μήνυμα. Ένα σαφέστατο πολιτικό μήνυμα.
διότι οι πολιτικές ευθύνες του απερχόμενου περιφερειάρχη ήταν γνωστές και θα καταλογίζονταν. Αυτό ήταν μια περιραίωσα ατμόσφαιρα. Στην περιραίωσα ατμόσφαιρα αυτό εωρείτο μια εβδομάδα πριν τις εκλογές, mm-hmm. ότι ο απερχόμενος περιφερειάρχης θα είχε πολιτικές ευθύνες. Αυτές τις ευθύνες δεν τις καταλόγησε, όχι απλά δεν τις καταλόγησε, τις αγνόησε και μάλιστα τον στηρίχτηκε με χωρίς αστερίσκους και ανεπιφύλακτα από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ήρθε στη Λάρισα και είπε όχι απλά τον στηρίζω, τον ψηφίζω χωρίς αστερίσκο και τον στηρίζω ανεπιφύλακτα. Αυτό η εκλογή συνεπώς του Δημήτρου Κουρέτα ήταν ένα σαφέστατο πολιτικό μήνυμα αλλαγής, ήταν μια ρογμή και στην περιφερειακή, απερχόμενη περιφερειακή αρχή, αλλά ιδίως ήταν μια ρογμή στην κυβέρνηση. Γιατί πάνω απ' όλα ήταν ήττα της κυβέρνησης στη, mm-hmm. στη Θεσσαλία. Βουλιάξανε και οι δύο στη λάσπη του Θεσσαλικού κάμπου. Δεν είναι μόνο τα πρόσωπα ότι φταίνε, γιατί ακούγεται τώρα ότι φταίνε τα πρόσωπα, δεν τραβούσε ή έκανε λάθη κάποιος ο αγοραστός. Δεν πιστεύετε όμως ότι χρεώθηκε ο κύριος αγοραστός και προσωπικά όλο αυτό που έγινε σωστά, στη Λάρισα? Σίγουρα. Εννοείται ότι χρεώθηκε προσωπικά. Εγώ δεν σας είπα ότι ήταν κοινό μυστικό. Ακριβώς. Ότι ο κόσμος θα του καταλόγιζε πολιτικές mm-hmm. ευθύνες. Όταν όμως ξεκινάει η κυβέρνηση, προσέξτε, με μια διακριτική στήριξη. Αν θυμάστε, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες, 8, 9, 10 Σεπτεμβρίου, mm-hmm. υπήρχε ένα ναι μεν, αλλά είναι υποψηφιός μας, θα δούμε. Όσο πήγαινε, όσο περνούσε ο καιρός προοδευτικά, τον στήριζε ακόμα περισσότερο, με λέξεις όπως είναι πολύ καλός περιφερειάρχης. Δεν έχω κανένα παράπονο από τον κύριο αγοραστό, έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης, κανένα παράπονο. Τι απεδείχθη? Απεδείχθη η αναντιστοιχία της κοινωνίας της Θεσσαλίας με αυτό το οποίο ήθελε ο κύριος Μητσοτάκης. Mm-hmm. Προφανώς οι πολίτες της Θεσσαλίας είχαν πολλά παράπονα. Καταλαβαίνετε οποίο... ότι ο κύκλος της ΣΥΤΑΣ έκλεισε, λέτε εσείς. Σωστά. Ναι. Δεν πανηγυρίζουμε. Όχι, γιατί βγήκατε κερδισμένοι. Δεν πανηγυρίζετε, γιατί αυτό έχει βγει, ότι πανηγυρίζετε. Και μάλιστα ο κόσμος λέει, ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί πανηγυρίζει. Όχι, δεν πανηγυρίζουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ένα θέμα στην τοπική αυτοδιοίκηση, το ξέραμε. Ο πρώτος γύρος, το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο, ήταν η συνέχεια των βουλευτικών εκλογών. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε δικαίωμα να χαμογελάμε. Γιατί? Γιατί όπου στηρίξαμε και στηρίξαμε κατά βάση με δύναμη, όπως στη Θεσσαλία, από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, από την αρχή μέχρι και το τέλος, στο Δήμο Αθηναίων, από mm-hmm. το ΠΑΣΟΚ προέρχεται, αλλά στηρίχτηκε και από εμάς. Δήμο Θεσσαλονίκης στηρίχτηκε και από εμάς. Γι' αυτό και μας δίνει αυτά τα αποτελέσματα την αφορμή να χαμογελάμε. Και λέμε τώρα ότι ήταν μια πρώτη μέρα βασική διάσπαση, ήταν ουσιαστικά όχι διάσπαση της αλαζονίας, είναι η διαμόρφωση ενός αντικυβερνητικού mm-hmm. προοδευτικού μετόπου από την κοινωνία. Στο χέρι μας είναι αν θα το εκφράσουμε. Με εσάς να στηρίζετε όμως και το ΠΑΣΟΚ εντός εγώ να προπορεύεται. Δεν θα έλεγα, ακούστε, το ποιο στήριξε περισσότερο ή λιγότερο. Οι τοπικές κοινωνίες γνωρίζουν πόσο στηρίχτηκε και από εμάς ο Κουρέτας, δεν αντιλέγω, και από το ΠΑΣΟΚ. Όπως και στο Δήμο Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, εάν στηρίχτηκε από τον κύριο Ζαχαριάδη και γενικά από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Γιατί η στήριξη ήταν από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αυτό λέω. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ όμως στήριξατε. Εσείς στήριξατε. Γι' αυτό είπαμε ότι διαμορφώνεται ένα αντικυβερνητικό προοδευτικό μέτωπο από την κοινωνία, ξεκίνησε, και στο χέρι μας είναι εάν μπορέσουμε να το εκφράσουμε. Και θέλετε δηλαδή εσείς αυτό, αν καταλαβαίνω καλά, να επεκταθεί και στο μέλλον σε μελλοντικές συνεργασίες, στις ευρωεκλογές, παραδείγματος χάρη? Είναι στα πλαίσια των προγραμματικών συνεργασιών. Είναι πολύ νωρίς να πούμε εάν θα υπάρξει μια ευρύτερη και σε κεντρικό επίπεδο συνεργασία. Το ζήτημα ποιο είναι? Ότι δεν πρέπει να είμαστε απέναντι. Όπως ήμασταν στις βουλευτικές του 2023. Να είστε απέναντι, εννοείται ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Σωστά. Αυτό είναι το μόνο δεδομένο. Ότι δεν πρέπει. Κοινός μας εχθρός είναι η κυβέρνηση συγκεκριμένη.
σας θυμίζω ότι δίναμε. Ναι, αλλά και το Πασόκ θέλει φιλίας. Να πάρει τη θέση σας, να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση αυτή καλύτερος. Τη στιγμή. Ο αξιωματική αντιπολίτευση τώρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο καθένας θέλει να γίνει σίγουρα καλύτερος. Το σίγουρο και το δεδομένο σήμερα, αυτό το συμπέρασμα που μπορεί να βγει και από το αποτέλεσμα του δευτέρου γύρου των αυτοδιοικητικών, είναι ότι δεν πρέπει να είμαστε απέναντι. Όχι, αλλά τώρα, από το αποτέλεσμα... εάν αργότερα οριμάσουν οι συνθήκες, προγραμματικά ιδίως, προγραμματικά είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν συγκλήσεις προγραμματικές, αυτό θα φανεί. Από το αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, το ΠΑΣΟΚ λέει ότι εμείς τώρα είμαστε εξωματική αντιπολίτευση και μένει να φανεί αυτό και στις εκλογές, και στις εκλογές, στις ευρωεκλογές. Και να ρωτήσω τώρα εγώ ότι μήπως αυτή η χείρα φιλίας που τίνετε εσείς προς το ΠΑΣΟΚ, μήπως δείχνει σημάδια αδυναμίας. Όχι, καθόλου σημάδια αδυναμίας. Αυτή η χείρα που τίνουμε είναι η κοινωνική ανάγκη. Μα η ίδια η κοινωνία, το είδαμε στις εκλογές προχτές την Κυριακή. Από την κοινωνία διαμορφώνεται αυτό το αντικυβερνητικό προοδευτικό μέτωπο. Η κοινωνία μας το δείχνει ότι πρέπει και να συνεργάζεστε. Τώρα, πού θα καταλήξει αυτή η συνεργασία. Και με ποια οδό και πώς θα γίνει. Οδό, έτσι, αυτό δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό είπα ότι δύσκολο. Το σίγουρο είναι τι έδειξε αυτή η Κυριακή. Ότι δεν πρέπει να είμαστε απέναντι. Αυτό το μήνυμα νομίζω ακούμε σωστά την κοινωνία. Δεν το αφουγκράζει τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος κόβει. Αυτό ρωτήστε τον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ. Ρωτήστε τον κύριο Ανδρουλάκη. Και δείχνει ότι είναι από θέση ισχύως τώρα το ΠΑΣΟΚ και σου λέει γιατί να συζητήσω. Ακούστε, ο καθένας. Ακόμα και την πρόταση του κύριου Σπίρτζη που ήταν και πιο προχωρημένη να έχετε κοινή κάθοδο στις ευρωεκλογές. Ο καθένας προσπαθεί να αξιοποιήσει τα εκλογικά αποτέλεσμα σύμφωνα με ό,τι τον συμφέρει. Η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι όλος ο χάρτης είναι μπλε την πρώτη Κυριακή. Σας θυμίζω. Τη δεύτερη Κυριακή φταίνε τα πρόσωπα. Α, όχι, φταίνε τα πρόσωπα. Δεν φταίει η κυβέρνηση. Φταίει ο αγοραστός. Όχι, δεν φταίει μόνο ο αγοραστός. Φταίει και η κυβέρνηση που τον στήριζε ανεπιφύλακτα και του είχε απόλυτη εμπιστοσύνη και έλεγε ότι δεν έχω κανένα παράπονο από αυτόν τον περιφερειάρχη, ενώ απεδείχθη ότι υπήρχαν πάρα πολλά παράπονα. Ο καθένας προσπαθεί να αξιοποιήσει κατά το δοκούν. Εμείς είπαμε την αλήθεια, ότι το αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών δεν ήταν καλό. Ξεκάθαρα. Και ήταν μια συνέχεια των βουλευτικών εκλογών. Γι' αυτό και ο πρόεδρος μας είπε ότι η ανανέωση έχει ήδη ξεκινήσει. Τώρα ξεκινούν τα δύσκολα αλλά και τα ωραία για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Από εκεί και πέρα όμως, έχουμε το δικαίωμα να χαμογελούμε από το δεύτερο γύρο. Τώρα, διότι ήταν... όποιον στηρίξαμε, αυτούς που στηρίξαμε, έχει εκλεγεί. Ναι. Επειδή η μέρα που είπατε των αυτοδιοικητικών εκλογών, τώρα η δεύτερη Κυριακή, ήταν μια μέρα χαμόγελου για σας. Δεν θα έπρεπε να είναι εδώ, γιατί έχει συζητηθεί και αυτό πολύ ο κύριος Κασελάκης, να μείνει στην Αμερική, να κάνει μια δήλωση από την Κουμουνδούρου. Ακούστε, έκανε μια δήλωση άμεσα και γρήγορα. Και ο κύριος Κασελάκης ήταν ο πρώτος αρχηγός, όχι μόνο σε αυτές τις εκλογές, γενικά. Εγώ δεν θυμάμαι άλλον πολιτικό αρχηγό, ο οποίος πριν από τον πρώτο γύρο είπε τι θα στηρίξει το δεύτερο. Πείτε μου εσείς έναν αρχηγό, ο οποίος το έχει κάνει στο παρελθόν, τα τελευταία 15 χρόνια, 20. Αυτό μήπως, απ' την άλλη, αδυνάτησε. Αυτό τι δείχνει, ξεκάθαρα. Δεν δείχνει αδυναμία. Στους δικούς σας. Ακούστε, όχι, δεν δείχνει αδυναμία. Δείχνει το ότι ακούει την κοινωνία. Ότι στο δεύτερο γύρο και το είπε πριν τον πρώτο. Τώρα, προγραμματισμένες. Μα δεν είναι κάτι αυτονόητο να πω εγώ ότι στο δεύτερο γύρο. Αυτό που είναι συγγενικά κοντά σα ιδεολογικά θα ψηφίζετε. Ακούστε όμως. Να το πω από τον πρώτο γύρο. Δεν το λένε. Σύν ότι ανακοινώνω τομεάρχες. Σύν ότι απειλώ εντός εισαγωγικών τους υπονομευτές εκτός ψηφοδελτίων. Όλα αυτά είναι ένα κλίμα που δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό για να πάτε σε εκλογική αναμέτρηση. Δεν είναι απειλή. Δεν είναι απειλή. Αρχηγός του κόμματος είναι νόμιμα εκλεγμένος, πρόσφατα εκλεγμένος και οφείλει να κάνει κάποιες δηλώσεις γιατί πάνω απ' όλα είναι η ενότητα. Δεν είναι απειλή. Είναι δυνατόν να θεωρούμε απειλή τις δηλώσεις του Προέδρου του κόμματος ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει όμως ενότητα. Να είναι εδώ, κύριε Κόκαλη, δεν θα έπρεπε να είναι εδώ αυτές τις μέρες των εκλογών. Πείτε μου ποια δεν θα μπορούσε ζημιά να φύγει δύο μέρες αργότερα, ας πούμε. Πείτε μου ποια είναι η ζημιά που δεν ήταν επικοινωνιακά, εδώ. Επικοινωνιακά, το πούμε και έτσι. Ακούστε, βγήκε, έκανε μια δήλωση. Αν ανηλυμένες υποχρεώσεις τον κρατούσαν και έπρεπε να πάει, αυτά στη ζωή μέσα είναι στο πρόγραμμα. Αλλά δεν είναι όμως το μείζον πολιτικό θέμα. Ξαφνικά, ότι έλειπε προχτές, άρα αυτό τι σημαίνει, ότι μειώνεται η αξία της νίκης της ανατροπής στη Θεσσαλία. Όχι, τον στήριξε, πήγε στη Θεσσαλία, πήγε δύο φορές στους πλήμμυρο παθείς, ανέδειξε σημαντικά θέματα.
δεν στήριξε τον κύριο Δούκα. Όχι, απλά είναι άλλο το βάρος να είναι εδώ και να βγει να κάνει δήλωση και το βράδυ των εκλογών ή και τώρα που έχετε πολιτική γραμματεία. Νομίζω που δεν και θα εδώ είναι. Να ήταν, πάντα, όχι εσείς, κάποιοι πάντα θα έχουν κάτι να πούνε. Αλλά αυτό το κάτι να πούνε δεν είναι το μείζον. Κάτι παραπολιτικό. Mm-hmm. Ακόμα και εδώ να ήταν, κάτι άλλο θα τους πείραζε στον κύριο Κασελάκη. Η ανακοίνωση, π.χ. των, να επανέλθω και πριν στο ερώτημα, των τομεαρχών, δεν θα μπορούσε να γίνει σήμερα. Ή αυτές οι όχι απειλές κατά εσάς. Ακούστε, το κόμμα έπρεπε να λειτουργήσει. Αργότερα, το κόμμα, όχι, ακούστε, την ώρα της αναμέτρησης. Το κόμμα έπρεπε να λειτουργήσει. Με αυτή τη λογική μπορούσε να γίνει και μετά τα Χριστούγεννα. Μπορούσε να γίνει και μετά την 28 Οκτωβρίου. Διότι είναι, πάντα κάτι θα υπάρχει. Το κόμμα εξέλιξε αρχηγό, εξέλιξε πρόεδρο στην κοινοβουλευτική ομάδα, έπρεπε και πρέπει να λειτουργήσει για να κάνει αυτό το οποίο ζητά ο κόσμος. Υπεύθυνη αντιπολίτευση και δομική αντιπολίτευση, σοβαρή και αξιόπιστη. Αυτό αν δεν λειτουργήσει η κοινοβουλευτική ομάδα και το κόμμα, δεν μπορούσε να γίνει. Τώρα θα μπορέσει το κλίμα λίγο να επανέλθει, να γίνει έτσι πιο ενωτικό, γιατί στο παρελθόν, τώρα την προηγούμενη εβδομάδα, ειδικά με την ανακοίνωση των τομεαρχών και αυτά, ακούστηκαν βαριά πράγματα γενικώς. Κοιτάξτε, ο καθένας και η κάθε μία κρίνεται πλέον. Mm-hmm. Γιατί σημασία έχει η κοινωνία τι θέλει, ο κόσμος, όχι τι θέλω εγώ. Τι θέλει κάποιος άλλος που διαφωνεί με μια επιλογή του Προέδρου. Δεν ενδιαφέρουν αυτά καθόλου την κοινωνία. Πιστέψτε με. Αν ενδιαφέρουν, μπορώ να κάνω λάθος. Την κοινωνία την ενδιαφέρει η ακρίβεια, τα βασικά προβλήματα της κοινωνίας. Στη Θεσσαλία, όμως, αυτά ακούγονται. Στο είναι, στη Θεσσαλία που είναι στη λάσπη ακόμα, που περιμένουν τις αποζημιώσεις. Τον ακούνε για τα εσωτερικά, μεγάλες θεωρίες για τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ και αυτά, νομίζω είναι σε δεύτερη, τρίτη μοίρα. Mm-hmm. Νομίζω, μπορεί να κάνω λάθος. Όχι, αλλά για να σας κρίνει ο κόσμος, θα πρέπει να καταθέσετε μια πολιτική πρόταση. Όπως λέτε και στο Πασόκ, τίνετε τη χείρα φιλίας. Και σου λέει και το Πασόκ, με ποιον να συνεργαστώ, αφού δεν ξέρω προς τα πού θα στρίψει το τιμόνι. Τι πρεσβεύει. Ακούστε, λέει, ξέραμε, κύριε Αχτσιόγλου. Μην αγχώνεστε. Ξέρουμε, κύριε Σκόκαλη. Ακούστε, δεν ξέρουμε. Ο Πρόεδρος έχει ένα μήνα. Πρόεδρος. Τώρα ξεκίνησε η κοινοβουλευτική ομάδα. Θα συγκληθούν και τα όργανα. Θα γίνει πολιτική γραμματεία. Έχω την εντύπωση αύριο ή μεθαύριο. Αργότερα κεντρική επιτροπή και το συνέδριο. Όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Στην ώρα τους. Είναι λογικό και θέλω να το κλείσω να υπάρχουν διαφωνίες. Mm-hmm. Είναι απολύτως λογικό. Αλλά πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι σε αυτό το κόμμα, όπως είπε και ο Τσίπρας, έχουν θέση όλοι. Όλοι. Ακόμα και να διαφωνούμε. Απλά αυτά τα οποία μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία μας χωρίζουν με κάποιους. Είναι πολύ περισσότερα. Μάλιστα. Τώρα εσείς ως αρμόδιος τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης έχετε απέναντί σας τον κύριο Αυγενάκη, ο οποίος ήρθε και κάτω, έκανε και τη δήλωση που προκάλεσε και... Και από ό,τι φαίνεται συζητήσεις. Την πλήρωσε. Και από ό,τι φαίνεται την πλήρωσε. Ο εκβιασμός ήταν ομότατος, ψυχρός, κυνικός. Ότι το αποτέλεσμα των εκλογών είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ταχύτητα των αποζημιώσεων και με την ολοκλήρωση, το θυμάμαι απ' έξω το δελτίο τύπου, ολοκλήρωση του χρονοδιαγράμματος που έχουμε θέσει. Mm-hmm. Για να είμαι ειλικρινής, όταν έγινε αυτό στις συσκέψεις, όχι ότι δεν το πίστεψα από αυτούς που μου τηλεφώνησαν και μου τηλεφώνησαν σχεδόν άπαντες από αυτούς που συμμετείχαν στις συσκέψεις, το θεώρησα υπερβολικό. Λέω, δεν είναι δυνατόν να έχουν υποθεί τέτοιους πράγματα. Όταν όμως το είδα σχεδόν αυτούσιο στο δελτίο τύπου, μετά κατάλαβα ότι πρόκειται για έναν ομό πολιτικό εκβιασμό. Σήμερα όμως η Θεσσαλία έχει ανάγκη από αλήθειες. Και τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να γίνει τώρα, κύριε Κόκαλη, γιατί είστε ο άνθρωπος που βρίσκεται μένα, και εκεί. Προσωπικά ήταν η πρώτη δήλωσή μου ως τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης. Ό,τι είναι θετικό θα το επικροτώ. Mm-hmm. Ξεκάθαρα. Αλλά θα είμαι απέναντι με πρόταση συγκεκριμένη. Απέναντι με πρόταση, με κριτική και πρόταση. Είπα ότι η μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα ήταν θετικό. Αλλά εξήγηλε κάποια μέτρα. Κάποιος που τα ακούει, που τα διαβάζει, που τα βλέπει, νομίζω ότι θα πέσουν πάρα πολλά λεφτά. Έδωσε, εξήγηλε χρήματα χωρίς να πει πώς είναι το υπόλοιπο και πότε θα δοθεί. Γενικό και αόριστο. Αυτά τα οποία έδωσε είναι πολύ κάτω του κόστους παραγωγής. Τα έχουν δώσει οι ίδιοι οι παραγωγοί. Και οι παραγωγοί τι λένε. Και όλοι μας λέμε, όλοι και όλοι οι θεσμικοί. Mm-hmm. Πόσο είναι το κόστος της ζημιάς. Είναι 130.000 τα ζώα, τα νεκρά. 150, 100.000. Πώς είναι η στάβλη.
Πόσες ζώτρεφες χάθηκαν. Πόσα στρέμματα πλημμύρισαν. 100%. Πόσα 80%. Να ξέρουμε σε τι, ποιο είναι το μέγεθος της καταστροφής, ώστε μετά να γίνει η αποζημίωση όσο γίνεται περισσότερο. Αυτή τη στιγμή ο ΕΛΓΑ δεν έχει άλλα χρήματα. Mm-hmm. Ξεκάθαρα. Άρα η λύση είναι από την Ευρώπη. Mm-hmm. Και η λύση είναι η αναθεώρηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Τώρα, έγινε ένα σοου, γιατί αυτό το οποίο έγινε, η βιασύνη, ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Εύχομαι ο κύριος Αβγενάκης να δείξει την ίδια έτσι, φροντίδα, την ίδια αγάπη για τη Θεσσαλία και αυτή τη εβδομάδα και την άλλη εβδομάδα και την παράλληλη εβδομάδα. Είπε και ο Πρωθυπουργός ότι θα συνεργαστούν με όλους τους νέους περιφερειάρχες ανεξαρτήτως. Αυτό έλειπε να μην συνεργαστεί. Αυτό έλειπε. Θα είναι ο πρώτος. Διότι είπε ο κύριος Μαρινάκης δεν. Τον δέχεται και ακούστε, πρώτος σήμερα πρώτο, τον κύριο Κουρέτα. Πίστευτο που. Γιατί προσβάλλουν την νοημοσύνη και γι' αυτό ο κόσμος τους τιμώρησε. Είπε ο κύριος Μαρινάκης πριν τις εκλογές, όταν το ρώτησαν οι πολιτικοί συντάκτες για αυτόν τον εκβιασμό. Και λέει ο κύριος Μαρινάκης, μα δεν ετέθη θέμα αποζημιώσεων. Είναι δυνατόν να μην πάρουν τις αποζημιώσεις. Τι λες, κύριε Αβγενάκη, δικά σου είναι τα χρήματα. Mm-hmm. Από την τσέπη σου βγαίνουν. Ώστε να λες δεν τίθεται θέμα. Από την τσέπη σου βγαίνουν. Από την τσέπη τη δικιά του, τη δικιά μου. Είναι του κράτους τα χρήματα. Είναι της Ευρώπης τα χρήματα. Δεν μπορεί να παζαρεύουμε τις ψήφους με κάτι το οποίο δεν μας ανήκει και δεν μας ανήκει ούτε το δημόσιο χρήμα, ούτε η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλο το αγροτικό τμήμα θα είμαστε απέναντι από την κυβέρνηση, απέναντι πρώτα με προτάσεις για το πώς μπορεί να βοηθηθεί ο πρωτογενής τομέας στη Θεσσαλία και σε όλη την Ελλάδα. Και θα το διαπιστώσουν σύντομα. Κρατάμε όμως ότι τα θετικά θα τα ψηφίσετε. Πρώτα, για τον πρώτα ακούστε. Τα θετικά θα είναι λίγα δυστυχώς. Mm-hmm. Είναι αποσπασματικά. Πρώτα θα ακούν από εμάς προτάσεις. Πώς μπορεί να βοηθηθεί ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο μελισσοκόμος. Αλλά και κριτική. Mm-hmm. Ό,τι είναι θετικό και ανακουφίζει τον αγροτικό τομέα, θα είμαστε θετικοί. Όχι όμως στα πολιτικά σοου και στην επικοινωνία. Αυτό να το ξεχάσω. Ευχαριστούμε κύριε Κοκαλή. Εγώ ευχαριστούμε πολύ. Σας. Και εμείς να περάσουμε τώρα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου που συνεδρίασε. Συζητήθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Αλλά επίσης συζητήθηκαν και τα πολιτικά συμπεράσματα του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών. Η ανάλυση και τα πολιτικά συμπεράσματα των αποτελεσμάτων του δεύτερου γύρου των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των εκπροσώπων των κομμάτων στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Μεταφορών για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Από την πλευρά της κυβέρνησης έγινε λόγος για επιβεβαίωση της πολιτικής κυριαρχίας της Νέας Δημοκρατίας, αντίθετα για ρογμή στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και προσπάθεια μετατροπής του άσπρου σε μαύρου έκαναν λόγο οι εκπρόσωποι ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Ενώ το ΚΚΕ έκανε λόγο για επιβεβαίωση αρνητικού συσχετισμού δυνάμεων σε βάρος των πολιτών. Τις θέσεις τους κατέθεσαν και οι εκπρόσωποι των υπολείπων κομμάτων. Το αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η μεγάλη εικόνα δεν έχει αλλάξει σε σχέση με αυτήν που πριν από τρεις μήνες στις εθνικές εκλογές. Επιβεβαιώθηκε η πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας και η εμπιστοσύνη των πολιτών στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η Νέα Δημοκρατία κατέγραψε στον πρώτο γύρο, όπου συμμετείχαν οι υποψήφοι όλων των κομμάτων, πάνω από το ποσοστό των εκλογών του Ιουνίου. Οι πολίτες στήριξαν τις επιλογές τις οποίες κάναμε στις περισσότερες περιφέρειες επικράτειας, με τα αποτελέσματα μάλιστα σε κάποιες από αυτές να είναι άκρως εντυπωσιακά, ενώ χθες θέλησαν να στείλουν και συγκεκριμένα μηνύματα, τα οποία προφανώς και λαμβάνουμε υπόψη μας. Ένα πολιτικό γεγονός που κατά την άποψή μας συνιστά την πρώτη βαθιά και διακριτή ρογμή στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Σε μια κυβέρνηση που επί 5 συναπτά ετής διπλούν μάλιστα, έχει αναλάβει τις τύχες της χώρας και ειδικά τις τελευταίες 120 μέρες ανεδείχθη τόσο ευδιάκριτα και εύδειλα η αναποτελεσματικότητα, η κάκιστη διαχείριση σημαντικών ζητημάτων που έχουν λάβει χώρας και ειδικά ελαίω της κλιματικής κρίσης ή εγκληματικής αλλαγής. Χθες επανήλθαμε σε μια πολιτική κανονικότητα. Σε μια πολιτική κανονικότητα στην οποία και ο θεσμός της αξιωματικής αλλά και της ελάσσονας αντιπολίτευσης μπορούν πλέον να εκφραστούν. Δεν αντιλαμβάνομαι λοιπόν το λόγο
που προσπαθούν από χθες οι πρόσωποι κυρίως της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας να κάνουν το άσπρο μαύρο από τη στιγμή που και ο ίδιος Πρωθυπουργός είπε ξεκάθαρα ότι η χθεσινή βραδιά ήταν μια κακή βραδιά. Επιβεβαιώνεται εκ νέου ο συνολικά αρνητικός συσχετισμός για τα λαϊκά συμφέροντα από τα αποτελέσματα αυτών των εκλογών. Αλλά την ίδια στιγμή, γιατί ακόμα και στην πιο μεγάλη νύχτα υπάρχουν φωτεινά σημάδια, την ίδια στιγμή σταθεροποιείται και ενισχύεται περαιτέρω ένα διακριτό ρεύμα, το οποίο αμφισβητεί αυτή την κυρίαρχη πολιτική έτσι όπως υλοποιείται από όλα διαδοχικά τα κυβερνητικά κόμματα. Η θέση της ελληνικής λύσης είναι πάγια έξω από κόμματα, χρώματα και αρώματα. Διότι αυτό δεν είναι αυτοδιοίκηση, είναι ετεροδιοίκηση και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δεν έχει σημασία το ποιος κέρδισε. Ο ελληνικός λαός δεν πανηγυρίζει για το ποιος κέρδισε, αλλά πανηγυρίζουν για το ποιος έχασε. Δεν υπάρχει χειρότερο δείγμα ότι η δημοκρατία νοσεί βαθιά στη χώρα μας από την απαξία τόσων συμπολιτών μας να συμμετάσχουν στο βασικό αυτό θεσμό, το πιο άμεσο θεσμό που έχει να κάνει με τη διαχείριση της καθημερινότητάς του και την επίλυση προβλημάτων. Τα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών δεν είναι κάτι που θα έπρεπε να μας κάνει να κλαίμε, να χαιρόμαστε. Αυτό θα το καταλάβουμε στο μέλλον. Για υπερβολές και αφαιρετές κρίσεις επί των αποτελεσμάτων και των μηνυμάτων των αυτοδιοικητικών εκλογών έκανε λόγο ο παριστάμενος Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Ταϊκούρας. Άκουσα υπερβολές και αφαιρετές κρίσεις. Άκουσα από συνάδελφο να λέει ότι χθες μίλησε ο ελληνικός λαός. Δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα τι έκανε. Την προηγούμενη εβδομάδα που συμμετείχε το σύνολο των παρατάξεων δεν μίλησε. Άκουσα από έτερο συνάδελφο να λέω ότι χθες επανήλθε η πολιτική κανονικότητα. Δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα δεν υπήρχε κανονικότητα. Πριν από 4 μήνες βουλευτικές εκλογές δεν υπήρχε κανονικότητα. Αυτό είναι έλλειψη σεβασμού απέναντι στην κρίση του Έλληνα πολίτη. Προσωπική μου άποψη είναι ότι όλοι μας πήραμε πολιτικά μηνύματα. Και οι κάλπες πάντα έχουν πολιτικά μηνύματα για όλους μας. Οφείλουμε αυτά τα πολιτικά μηνύματα να τα αξιολογούμε ορθολογικά, με σεμνότητα, υπευθυνότητα και σεβασμό στους Έλληνες πολίτες και την κρίση τους. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Έχουμε μαζί μας από τη Νέα Δημοκρατία και τον Ομό Πιερίας τον κύριο Σπύρο Κουλκουδίνα. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκα. Τώρα θα συζητήσουμε, εννοείται, θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας πάλι από τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Εκεί για τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Κουλκουδίνα, ήρθαν λίγο τα πάνω κάτω σε αυτό το δεύτερο γύρο. Χάσατε τους δύο μεγάλους δήμους, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, και από την άλλη πήρατε μόνο μία περιφέρεια, αυτή της Πελοποννήσου. Τι έφταιξε? Εννοείται στον επαναληπτικό γύρο. Στον επαναληπτικό, βέβαια. Μία περιφέρεια, γιατί συνολικά έχουμε πάρει 8 περιφέρειες. Και έχουμε πάρει και 4 που αποτελούνται από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, απλά τα οποία δεν άκουσαν την εντολή και κατέβηκαν ως αντάρτες. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι τα πολιτικά μηνύματα τα οποία έχουν βγει αυτή τη χρονιά, το 2023, μια εκλογική χρονιά, είναι σαφή. Στις διπλές εκλογές Μαΐου-Ιουνίου είχαμε ξεκάθαρο αποτέλεσμα νίκης και υπεροχής της Νέας Δημοκρατίας και αποσύνθεσης, θα έλεγα, της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Από εκεί και πέρα, στον δεύτερο γύρο, επίσης, θεωρώ ότι δεν είναι λογικό και είναι και κάπως άδικο να κρίνουμε το αποτέλεσμα μόνο του δεύτερου γύρου, καθώς είναι ένα αποτέλεσμα στο οποίο είχε αρχικά χαμηλή συμμετοχή, και αυτό έχει εξήγηση και είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι θα κουβεντιάσουμε, και το οποίο, τέλος πάντων, δημιούργησε και μια λογική αντισυσπήρωση. Ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, δεν πήρε 51% στις εκλογές. Πήρε 41%. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπάρχει ένα 59% των πολιτών το οποίο δεν συμφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία. Και ήταν δύσκολο για τους περιφερειάρχες οι οποίοι δίναν αυτή τη μάχη να μπορέσουν να κάνουν αυτό το άλμα, αυτό το βήμα από τη στιγμή που υπήρξε αντισυσπήρωση και φυσικά έπαιξε το ρόλο της και η αποχή. Τότε γιατί είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν ήταν καλή βραδιά για τη Νέα Δημοκρατία και ότι πήρε και το μήνυμα, το οποίο περιμένουμε να δούμε από τη στιγμή που το πήρε, πώς θα τα αξιοποιήσει? Θα σας πω εγώ πώς το εκλαμβάνω. Ένα κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία αγωνίζεται μόνο για τη νίκη. Σε κάθε αγώνα τον οποίο δίνει. Σίγουρα αγωνίστηκε για τη νίκη σε 13 περιφέρειες και σε 3 δήμους,
και το αποτέλεσμα δεν ήταν να κάνει το 16-16. Ο στόχος, ο πύχης ο οποίος ετέθη, ήταν πάρα πολύ ψηλός. Γνωρίζαμε ότι θα υπάρξει αντισυσπήρωση σε περίπτωση που πάμε στον δεύτερο γύρο των εκλογών. Αν το πετυχαίναμε, θα μιλούσαμε πλέον για μια παντοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, στο πολιτικό σκηνικό. Πόσο εύκολο θεωρείτε ότι μπορεί να είναι αυτό να γίνει, και με το δεδομένο, ξαναλέω, το οποίο είναι η αποχή, η οποία έπαιξε το ρόλο της εις βάρος των φαβορί ή αυτών οι οποίοι προηγούνταν στις εκλογές. Το ρόλο τους έπαιξαν όμως και οι τέσσερις γαλλέζοι αντάρτες που περιόρισαν σημαντικά τα κέρδη σας όσον αφορά τις 13 περιφέρειες. Εκεί τι έγινε, έγινε λάθος επιλογή προσώπων, δηλαδή στηρίξατε τα λάθος πρόσωπα? Δεν μπορώ να πω ότι στηρίξαμε τα λάθος πρόσωπα σε καμία περίπτωση. Η Νέα Δημοκρατία έκανε ξεκάθαρες επιλογές με βάση αυτά τα οποία θεωρούσε ο Πρόεδρος και η παράταξη γενικότερα, τα πρόσωπα με τα οποία υπάρχει καλύτερη επικοινωνία, τα οποία έχουν δείξει τα καλύτερα χαρακτηριστικά, αν θέλετε, στην αυτοδιοίκηση. Η κοινωνία όμως στήριξε τους άλλους. Στις επαναληπτικές εκλογές. Σε επαναληπτικές, όχι στις πρώτες. Στις πρώτες επιλογές στήριξε. Το αποτέλεσμα όμως. Στις πρώτες εκλογές στήριξε λοιπόν τις επιλογές της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς μιλάμε για τη δεύτερη. Νομίζω ότι η πρώτη Κυριακή είναι αυτή η οποία στέλνει το πολιτικό μήνυμα. Η δεύτερη επιλογή αναδεικνύει τους συσχετισμούς οι οποίοι μπορούν να προκύψουν στην αντιπολίτευση γενικότερα και να οδηγήσουν σε τέτοιο αποτέλεσμα. Ότι πήραμε το μήνυμα και τώρα εσείς περιμένετε να γίνουν κάποιες αλλαγές. Τι περιμένετε από το μήνυμα αυτό? Οι αλλαγές οι οποίες πρέπει να γίνουν είναι οι εξής απλές. Ότι μετά από αυτά τα αποτελέσματα τα οποία ήρθανε, σίγουρα θα πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά όλες τις όλα τα λάθη ίσως τα οποία έγιναν, γιατί σίγουρα και έγιναν και κάποια λάθη. Κανένας δεν είναι αλάθητος, το έχουμε ξαναπεί και το τονίζουμε. Από εκεί και πέρα, οι αλλαγές οι οποίες λέτε εσείς ότι πρέπει να γίνουν, εγώ νομίζω ότι θα ερχόντουσαν έτσι κι αλλιώς. Οι αλλαγές ποιες είναι? Τελειώσαμε με τις εκλογικές διαδικασίες. Τελειώσαμε με τέσσερις εκλογικές διαδικασίες. Μάιος, Ιούνιος και η διπλή αυτή του Οκτωβρίου. Ο κόσμος κουράστηκε από αυτές. Ο κόσμος θέλει πλέον ηρεμία. Θέλει να δει από την κυβέρνηση το ξεκάθαρο πλάνο διακυβέρνησης, το οποίο έχει τεθεί προεκλογικά και έχει υπερψηφιστεί, να τίθεται σε εφαρμογή. Ναι, μεν ψηφίσαμε το 50% των οικονομικών δεσμεύσεών μας τον Ιούλιο, αλλά υπάρχουν και άλλα πεδία στα οποία πρέπει να δώσουμε έμφαση από εδώ και πέρα, να έρθουμε πιο κοντά, εννοείται, στην κοινωνία. Όπως είπε ο Πρόεδρος, να αγιωθούμε με την στις περιφέρειες κοινωνία. Που χάσατε και ειδικά από τους αντάρτες, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο αν έχουν βάλει το χεράκι τους και κάποιοι από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας? Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω αν έχουν βάλει το χεράκι τους. Σίγουρα και οι αντάρτες που λέμε της Νέας Δημοκρατίας έχουν προσωπικές σχέσεις μέσα στην παράταξη και είναι λογικό. Είναι άνθρωποι από. Άρα μήπως έπαιξε και αυτό κάποιοι. Το ρόλο του, όπως μήπως κάποιοι βουλευτές στήριξαν αυτούς τους αντάρτες. Όπως παράδειγμα ο κύριος Σαμαρατίδης, ο οποίος ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μην το ξεχνάμε αυτό. Έτσι. Οπότε αυτό το πράγμα σίγουρα ίσως να έπαιξε κάποιο ρόλο στις προσωπικές σχέσεις. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα εξετάσει η κυβέρνηση. Αλλά εδώ πέρα έρχομαι να πω εγώ και το άλλο. Και είναι τρανό παράδειγμα. Η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι ανθρώπους οι οποίοι προσφέρουν στην κοινωνία, ακόμα και αν δεν ανήκουν στην παράταξη, έρχεται η ώρα που τους στηρίζει. Και φέρνω το παράδειγμα του κύριου Αρναουτάκη. Στήριξε τον κύριο Αρναουτάκη, παρόλο που δεν ανήκει στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί? Γιατί σε αυτή την τετραετία διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας συνεργάστηκε άψογα μαζί του. Ο κύριος Αρναουτάκης παρήγαγε έργο ορατό στην περιφέρειά του. Και κατόπιν αυτού ήταν λογικό ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αποκλεισμό. Καλά, και ειδικά ό,τι αφορά. Ότι τα έβγαινε που θα ήδη σε ό,τι αφορά. Εντάξει, αυτό το οποίο μας λένε, εμείς το αντικρούμε και λέμε ότι τον στηρίξαμε για το ξεκάθαρο όπως έργο. Σας λένε ότι ο λαός σας έβγαλε κίτρινη κάρτα χθες στις εκλογές της Κυριακής και δεν ξέρω αν πρέπει κάποιοι υπουργοί να δουν κόκκινη κάρτα για να μην σας δείξει εσάς ο λαός την κόκκινη κάρτα. Επιτρέψτε μου ένα σχόλιο, παρακαλώ, για το προηγούμενο θέμα το οποίο θίξατε, γιατί πρέπει να απαντηθεί. Η Νέα Δημοκρατία έβαψε μπλε την Κρήτη στις τελευταίες εκλογές. Γι' αυτό που είπατε για τον κύριο Αρναουτάκη. Θα μπορούσε να έχει υποψήφιο η Νέα Δημοκρατία και δυνατό υποψήφιο περιφερειάρχη, αν έκρινε
ότι το έργο του κύριου Αρναουτάκη δεν είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Είναι όμως και το έρισμα που υπάρχει στην κοινωνία. Είναι και το έρισμα που υπάρχει στην κοινωνία, βεβαίως, έτσι δεν βεβαίως, είναι. Οπότε φυσικά, γι' αυτό ενδεχομένως και να μην κατέβει στο δικό της υποψήφιο. Αυτό που σας είπα, αν πρέπει να. Η κίτρινη κάρτα για να βγει κόκκινη για την Νέα Δημοκρατία ολόκληρη και την κυβέρνηση, να πρέπει να δουν κάποιοι υπουργοί την κόκκινη κάρτα. Υπουργοί να χρεωθούν την ολοκληρωτικά την μη εκλογή κάποιων περιφερειαρχών με την στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, δεν νομίζω ότι είναι και απόλυτα λογικό να χρεωθεί ένας υπουργός, παράδειγμα το ότι δεν κατάφερε η κυρία Κράτσα να εκλεγεί περιφερειάρχη Ιωνίων-Νήσων. Όχι, αυτό σας κατηγορούν και για αλαζονία και για αλαζονική συμπεριφορά που επέδειξαν και κάποιοι υπουργοί πριν το δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Μήπως αυτό πρέπει να χρεωθεί. Αλαζονία σίγουρα δεν θεωρώ ότι επέδειξαν. Αλαζονία, ο κύριος Αυγενάκης δηλαδή δεν επέδειξε αλαζονία. Αλαζονία όμως, ξέρετε, είδα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης την Κυριακή το βράδυ. Mm-hmm. Αντιλαμβάνομαι πλήρως την ανάγκη τους να πανηγυρίσουν μετά από πολλά χρόνια συνεχόμενων ητών των οποίων είχαν. Αλλά για να το πάμε και λίγο, να θυμηθούμε και λίγο το παρελθόν, έτσι. Όταν το ΠΑΣΟΚ είχε τρεις δημάρχους στους τρεις μεγάλους δήμους της Ελλάδος, mm-hmm. ήρθαν οι εθνικές εκλογές και πήρε 4,68%. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Γιατί όπως είπατε υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έχουν ρίσματα στις τοπικές κοινωνίες και τα οποία προχωράνε ως πρόσωπα. Όπως επίσης, ας μην ξεχνάμε και ότι ο κύριος Αγγελούδης είπε ότι δεν θέλουν τη στήριξη από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ και ας μην ξεχνάμε ότι του κύριου Αγγελούδη την παράταξη υπάρχουν πρωτοκλασάτα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τα οποία στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του 19 ήταν με τον κύριο Ταχιάο, ο οποίος είχε τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας και τελικά δεν μπόρεσε να κερδίσει τον κύριο Ζερμπά. Υπάρχουν εκτός από τα πρόσωπα, υπάρχουν και πολιτικές. Εσείς θεωρείτε τώρα ότι από την ημέρα των εκλογών, των εθνικών εκλογών εννοώ, που γίνεται κυβέρνηση, είναι καλώς καμωμένα όλα από τους υπουργούς για την κυβέρνηση μέχρι σήμερα? Εγώ εκτιμώ ότι υπήρξαν σοβαρές άτυχες στιγμές και μιλάμε φυσικά για τις φυσικές καταστροφές οι οποίες υπήρξαν. Χρεώθηκαν σίγουρα ευθύνες σε κάποιους που τους αναλογούν από τα μέσα ενημέρωσης και από την αντιπολίτευση. Για τις φυσικές καταστροφές δεν σας κατηγορεί κανένας, για τη διαχείριση. Βεβαίως, για τη διαχείριση. Για τη διαχείριση μιλώ κι εγώ. Αλλά χρεώθηκαν και ευθύνες που δεν αναλογούν σε κάποιους από την αντιπολίτευση. Όλα καλώς καωμένα, ξαναλέω, φυσικά δεν είναι και ποτέ δεν πρόκειται να είναι. Πάντα θα υπάρχουν λάθη. Και φάνηκε ότι οι πολίτες αυτό υπάρχουν... το εκτίμησαν όταν πήγαν να ψηφίσουν, πάντα, όπως στην περίπτωση του κυρίου Αγοραστού. Πάντα θα υπάρχουν αστοχίες. Πάντα. Το ζήτημα είναι να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε αυτές τις αστοχίες, να μπορούμε να τις διορθώνουμε και να μην ξαναγίνονται. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κατά την προηγούμενη τετραετία ζήτησε δημόσια συγγνώμη από το λαό. Όχι μία, τρεις φορές. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μπορεί, έχει το αισθητήριο να αντιληφθεί τα κακώς κείμενα και να έρχεται και να τα διορθώνει. Όχι με τη συγγνώμη, με πράξεις, όχι με λόγια. Με τα ίδια κριτήρια, με τον ίδιο γνώμονα κινείται πλέον και τώρα ο Πρωθυπουργός. Τώρα αυτό το μέτωπο αντισυσπήρωσης που έχει δημιουργηθεί στις αυτοδιοικητικές σας αγχώνει, θεωρείτε ότι μπορεί να επεκταθεί και στις ευρωεκλογές ή γενικότερα να δημιουργηθεί ένα προοδευτικό μέτωπο? Θα με άγχωνα αν δημιουργούταν από όλη την αντιπολίτευση ένα κόμμα. Μία mm-hmm. παράταξη. Όχι, δεν με αγχώνει. Ξαναλέω ότι το αποτέλεσμα των εκλογών είναι το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών, στο οποίο συμμετείχαν όλα τα κόμματα. Mm-hmm. Στις ευρωεκλογές θα συμμετέχουν όλα τα κόμματα. Δεν θα συμμετέχει μόνο η Νέα Δημοκρατία και όλοι οι άλλοι απέναντι. Άρα, για ποιο λόγο να με αγχώνει? Ίσα-ίσα το ποσοστό στις αυτοδιοικητικές εκλογές ήταν λίγο πάνω από το μέσο όρο της Νέας Δημοκρατίας στις προηγούμενες. Ανεξάρτητα από την πρώτη Κυριακή, δεν είναι καρφί στα πλευρά σας ήττα τώρα στην Αθήνα? Δεν είναι το γεγονός ότι σε 100 δήμους της χώρας το ΠΑΣΟΚ έχει τους δημάρχους και αρχίζει και αποκτά ερίσματα στις τοπικές κοινωνίες και μέσω των στελεχών που θα αναδειχθούν από τις τοπικές, από τις δημοτικές διοικήσεις? Αυτό είναι η δημοκρατία. Θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να έχει 336 δημάρχους? Έχουμε 210 δημάρχους. Θα μπορούσαμε να τους έχουμε όλους να είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας? Επίσης, τα περισσότερα στελέχη, ακόμα και σε δήμους οι οποίοι έχουν χαθεί από τη Νέα Δημοκρατία, ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία. Θέλετε να δούμε πώς είναι στο συνδυασμό του κ. Αγγελούδη? Θέλετε να δούμε πώς είναι
σε όλους τους συνδυασμούς στην Ελλάδα που δεν διοικούνται, που δεν έχουν κερδίσει νεοδημοκράτες δήμαρχοι. Ας δούμε τα στελέχη τα οποία υπάρχουν. Δεν μας αγχώνει αυτό το γεγονός. Mm-hmm. Δεν θεωρώ ότι είναι πρόβλημα. Αυτό είναι η δημοκρατία. Δεν θα μπορούσαμε να κερδίσουμε με κανέναν τρόπο, θεωρώ, όλους τους δήμους και όλες τις περιφερίες της χώρας να διοικούνται από νεοδημοκράτες. Δεν θα μπορούσε να γίνει, ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία δεν είχε κάνει ούτε ένα λάθος. Γιατί πάντα αντιλαμβανόμαστε και η αντιπολίτευση κάτι έχει να πει, κάτι έχει να προσάψει. Έχει το δικό της κοινό, το οποίο το σεβόμαστε. Είναι αρχή της δημοκρατίας να σέβεσαι και τους ανθρώπους που ψηφίζουν απέναντι. Και φυσικά, πάνω απ' όλα, δεν φτάνει μόνο να τους σέβεσαι, πρέπει και να τους υπηρετείς. Και η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι υπηρετεί όλους τους Έλληνες πολίτες. Εντός και εκτός Ελλάδος. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουλκουδίνα, για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Καλή καλά. Συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε. Και να περάσουμε στο νομοσχέδιο στην Επιτροπή της Παραγωγής με την ακρόαση των φορέων που επεξεργάστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την ενσωμάτωση οδηγίας σχετικά με τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Επιφυλάξεις εξέφρασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την ενσωμάτωση κοινοδικής οδηγίας σχετικά με τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές κατά την πρώτη επί της αρχής συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου. Βασικά σημεία τριβής η ενίσχυση ή μη του κλάδου των μεταφορών σε συνδυασμό με τους ελλειπείς ελέγχους και το κακό οδικό δίκτυο της χώρας. Επιδιώκεται η ενίσχυση της επιχειρησιακής ευελιξίας των επιχειρήσεων που μεταφέρουν εμπορεύματα για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων και η αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των ελόγω επιχειρήσεων. Επίσης, μέσω της μίσθωσης οχημάτων θα διευκολυνθεί η αντικατάσταση του στόλου οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων με οχήματα λιγότερο ρηπογόνα. Ταυτόχρονα, επιδιώκονται η εποπτεία, οργάνωση και επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης που απαιτούνται και προηγούνται της υλοποίησης των έργων, το οποίο θα επιφέρει απλούστευση, διαφάνεια και μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Η συμπερίληψη των οχημάτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στις προβλέψεις του νόμου με το άρθρο 7 μας φαίνεται ότι βρίσκεται στα όρια της οδηγίας νομικά. Καθώς οι Δήμοι δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα και δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε το σκεπτικό της πολιτικά, καθώς είναι προφανές ότι ασκείται αθέμητος ανταγωνισμός προς τις επιχειρήσεις του κλάδου των μεταφορών. Δεύτερον, το μέτρο θέτει και έθετε φυσικά και στο παρελθόν ήδη από το 2012 ένα ζήτημα σχετικά με φορολογικές ανισότητες μεταξύ διαφορετικών κρατών μελών. Αν δηλαδή ένα στόλος οχημάτων που δραστηριοποιείται στη Βόρεια Ελλάδα, για παράδειγμα, φορολογείται περισσότερο από ένα στη Βουλγαρία, είναι προφανές ότι σε ένα περιβάλλον πλήρης απελευθέρωσης του πλαισίου λειτουργίας τους, είτε οι ελληνικές επιχειρήσεις θα έχουν ανταγωνιστικό μειονέκτημα, είτε θα πιέζονται να μετεγκατασταθούν. Το παρόν σχέδιο νόμου, προφανώς, σε ένα μέρος κινείται προς θετική κατεύθυνση, καθώς επιδιώκεται η εποπτεία, η οργάνωση, η απλοποίηση και η επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης που απαιτούνται και προηγούνται της υλοποίησης των έργων, το οποίο θα φέρει απλούστευση, διαφάνεια και μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Όμως, δεν απαντά στο εξής ερώτημα. Πώς θα διασφαλιστεί ο εχάριος κλάδος των μεταφορών και οι αντίστοιχες ελληνικές επιχειρήσεις? Πρόκειται δηλαδή για έναν ακόμα κρίκο στην αλυσίδα της πολιτικής της λεγόμενης απελευθέρωσης της αγοράς των οδικών μεταφορών, τόσο των διεθνών όσο και της εσωτερικής αυτής αγοράς των κρατών μελών. Ο γενικότερος βέβαια σκοπός αυτής της οδηγίας δεν είναι άλλος παρά η ενίσχυση της ελεύθερης κυκλοφορίας σε αυτήν την ενιαία καπιταλιστική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες φυσικά μεγάλες επιχειρήσεις θέλουν να εκμεταλλευτούν τις χαμηλές τιμές που υπάρχουν σε ορισμένα κράτη-μέλη, και ούτε οδικό δίκτυο έχουμε σωστό, ούτε ελέγχους των αλλοδαπών φορτηγών γίνονται, ούτε το τονάζ ελέγχεται, ούτε το αμπαλάζ και τα λοιπά τα γνωστά, ούτε βελτιώθηκε κάτι για τους ναύλους που πληρώνουν στα επιβατηγά, βλέπε Κρυμάλτη και Ηγουμενίτσα και πάει λέγοντας. Λέμε ότι στην Ελλάδα έχουμε ανάγκη από επενδύσεις. Θεωρείται ότι είναι υπέρ της ανάπτυξης να έρχεται μια εταιρεία εδώ με οχήματα πληρωμένα σε άλλη χώρα, εργαζόμενος από άλλη χώρα, πόρος από άλλη χώρα, να παράγει ό,τι παράγει εδώ,
και να βγάζει τα κέρδη της στο εξωτερικό. Και το μόνο ελληνικό που πιθανόν να έχει θα είναι κάποιο δάνειο ίσως. Δεν είδα εμφανώς κατά πόσο ωφελείται η εθνική μας οικονομία. Δηλαδή όταν έρχεται μια ενσωμάτωση, μιας και πρόκειται να ενσωματωθεί στο εθνικό μας, μέσω του Εθνικού μας Κοινοβουλίου στην ομολογία του κράτους, θα θέλαμε να δούμε τι ωφέλεια θα φέρει. Η πλεύση ελευθερίας βλέπει κάποια θετικά σε αυτό το νομοσχέδιο. Ταυτόχρονα όμως διατηρούμε επιφυλάξεις ως προς τον περιορισμένο βαθμό εναρμόνισης στο πεδίο της μίσθωσης των οχημάτων. Έχουμε επίσης αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα των γραφειοκρατικών διαδικασιών αδειοδότησης και ελέγχου των μισθωμένων οχημάτων. Κατά την ενσωμάτωση της νέας οδηγίας, επιλέξαμε ρύθμιση με τη μικρότερη δυνατή αναστάτωση για τον κλάδο των μεταφορών, επεσήμανε ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, κ. Σταϊκούρας. Η βασική αλλαγή που φέρει η νέα οδηγία είναι η υποχρέωση των κρατών μελών, όχι της Ελλάδος, όλων των κρατών μελών, να απελευθερώσουν τουλάχιστον για τις μεταφορικές επιχειρήσεις τις διασυνοριακές μισθώσεις οχημάτων, δηλαδή τις μισθώσεις οχημάτων τα οποία έχουν τεθεί σε κυκλοφορία σε άλλο κράτος μέλος, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας αυτών των επιχειρήσεων. Από ελληνικής πλευράς, και το τονίζω, επιλέχθηκε για την διασυνοριακή μίσθωση μεταξύ των διαθέσιμων δυνατοτήτων της οδηγίας η ρύθμιση που θα απέφερε την μικρότερη αναστάτωση στην αγορά των υπηρεσιών μεταφορών με πρόβλεψη για δυνατότητα αναθεώρησης. Και να περάσουμε τώρα στον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Γιάννη Γιώκα, από την Ανατολική Αττική. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Όπου εσάς γεννάνε και τα κοκόρια σας τώρα. Είναι μια περίοδος για το ΚΚΕ που γεννάνε και τα κοκόρια. Και στις δημοσκοπήσεις καλά, και στις εκλογές καλά, και στις τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό ότι και σε αυτές τις εκλογές, τις τοπικές εκλογές, και στον πρώτο και στο δεύτερο γύρο, επιβεβαιώθηκε και ενισχύθηκε αυτό που καταγράφτηκε και στις βουλευτικές εκλογές πριν τρεις μήνες περίπου, ένα ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, παρά τον αρνητικό συσχετισμό, ο οποίος παραμένει, όμως είναι μια τάση και απεγκλωβισμού από τα αστικά κόμματα και συμπόρευσης ανόδου του κύρους και συμπόρευσης με το ΚΚΕ. Και δείχνει ότι η συμπόρευση αυτή με το ΚΚΕ δεν έχει συγκυριακά χαρακτηριστικά, έχει πιο βαθιές ρίζες που διαμορφώνονται μέσα στον αγώνα, μέσα στο κίνημα, μέσα στους αγωνιστικούς δεσμούς με ευρύτερες εργατικές λαϊκές δυνάμεις. Και νομίζουμε ότι αυτό αποτυπώθηκε και στο αποτέλεσμα του πρώτου γύρου, ιδιαίτερα με τα ποσοστά στις περιφέρειες, όπου εκεί μεσοσταθμικά η παράταξη που στηρίχθηκε από το ΚΚΕ, η Λαϊκή Συσπήρωση, κατέγραψε ποσοστό πάνω από 10%, αλλά και στο δεύτερο γύρο, με τους συνολικά 6 δήμους στις οποίες εκλέχτηκε ο υποψήφιος της Λαϊκής Συσπήρωσης. Τώρα, μεταξύ των οποίων φυσικά και η Πάτρα, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη, για τρίτη συνεχόμενη φορά. Είναι η Πάτρα, η Πετρούπολη, είναι το Χαϊδάρι, είναι η Κεσαριανή, είναι ο Τύραυος και η Ικαρία που ήδη ήταν από λίγο το πρώτο. Λίγο το μικρόφωνο, το πουκάμισο να φτιάξετε, για να μην ακούγεται ήχος. Τώρα, κύριε Γκιώκα, βλέποντας τα αποτελέσματα τώρα εκ των υστέρων, στο μεγαλύτερο Δήμο της Αθήνας, εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν εξακολουθείτε να πιστεύετε πως ήταν μια καλή επιλογή να μην στηρίξετε τον κύριο Δούκα. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς δεν ήταν μια επιλογή για την Αθήνα. Η στάση μας ότι πρέπει ο λαός να καταδικάσει αυτούς που υπηρετούν την τοπική διοίκηση μακρύ χέρι του κράτους και η μάντα προώθησης μιας συγκεκριμένης αντιλαϊκής πολιτικής. Ο κύριος Δούκας όμως δεν είχε δείξει τέτοια δείγματα, είναι ένα νέο πρόσωπο. Καταρχήν υπήρχε παράταξη του Πασόκ στο Δήμο της Αθήνας. Η παράταξη του Πασόκ στο Δήμο της Αθήνας, πρέπει να θυμίσουμε ότι όλες τις κρίσιμες επιλογές της διοίκησης Μπακογιάννη τις στήριξε και η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ δευτερευόντως, αλλά κυρίως η παράταξη του Πασόκ. Όλα αυτά δηλαδή που καταλογίζαμε και εμείς και άλλοι στη διοίκηση Μπακογιάννη από το μεγάλο περίπατο, από τη τσιμετοποίηση του Βοτανικού, από διάφορες συμβάσεις με εργολάβους κτλ. Η παράταξη του ΠΑΣΟΚ, συνέχεια της οποίας αποτελεί ο κύριος Δούκας, τα στήριξε. Η διοίκηση Μπακογιάννη δεν είχε πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας την προηγούμενη τετραετία, λόγω και του εκλογικού νόμου κτλ. Άρα λοιπόν, η δικιά μας στάση, που ξαναλέω, δεν αφορά μόνο το Δήμο της Αθήνας, αφορά πανελλαδικά, ήταν ότι πρέπει να καταδικαστούν όχι μόνο οι κυβερνητικοί υποψήφοι, αλλά όλοι εκείνοι οι υποψήφοι που υπηρετούν
μία τοπική διοίκηση ως η μάντα και ως μακρύ χέρι του κράτους και των επιχειρηματικών συμφερόντων. Και θεωρούμε ότι και το υψηλό ποσοστό αποχής, παρά το γεγονός ότι εμείς δεν υιοθετούμε αυτή τη στάση, περικλεί σημαντικό ποσοστό και διαμαρτυρίας απέναντι σε τέτοιου υποψηφίους και απόρριψης της λογικής του μικρότερου κακού και αν θέλετε και μια απαξίωση σε έναν θεσμό, την τοπική διοίκηση, με τα χαρακτηριστικά που έχοντας σήμερα αυτό τώρα... Στην Πάτρα όμως καλέσατε όλους τους υπόψη, όλους τους πολίτες να ψηφίσουν τον κύριο Πελετίδη. Εμείς απευθυνόμαστε στο λαό. Δεν απευθυνόμαστε σε κόμματα, δεν απευθυνόμαστε σε ηγεσίες παρατάξεων, ούτε κάνουμε συναλλαγές. Εμείς την ίδια στάση που κρατήσαμε στον πρώτο γύρο, την ίδια στάση κρατήσαμε και στο δεύτερο γύρο. Δεν είμαστε διπρόσωποι. Φαντάζεται κανείς το ΚΚΕ να έλεγε στον πρώτο γύρο, ή που είπε στον πρώτο γύρο, ότι καταδικάστε τους υποψηφίους που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά και μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου να αλλάζαμε στάση και να λέγαμε τώρα ψηφίστε με ένα διαφορετικό κριτήριο. Και να σας πω και κάτι, και αποδεικνύεται ότι και μία σειρά υποψηφιότητες δεν έχουν να κάνουν τόσο με την τοπική διοίκηση και το τι πολιτική θα εφαρμοστεί, όσο κυρίως με άλλου είδους πολιτικές επιδιώξεις. Παραδείγματος χάρη στην Αθήνα φαίνεται ξεκάθαρα πλέον ότι η υποψηφιότητα του κυρίου Δούκα εκφράζει, αν θέλετε, και λειτουργεί και ως πειραματικός σωλήνας και ως πρόβα διεργασιών και των ανασυνθέσεων που επιχειρούνται στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, ιδιαίτερα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, και νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη επιβεβαίωση της ορθότητας της στάσης του κόμματος το γεγονός ότι ο πρώτος που έσπευσε να κάνει δηλώσεις, ο πρώτος που έσπευσε να κάνει δηλώσεις μετά τη νίκη του κυρίου Δούκα στην Αθήνα ήταν ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου. Ο πρωθυπουργός αυτό... των μνημονίων, ο πρωθυπουργός του Δουνουτού, ο πρωθυπουργός των περικοπών. Με συγχωρείτε, δεν θα κάνει το κουκουέ, δεν θα νομιμοποιήσει την νεκρανάσταση της, της σοσιαλδημοκρατίας. Αυτό το και κλίμα αραβώνων που υπάρχει ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή δεν σας αφορά εσάς? Προφανώς και όχι. Προφανώς και όχι. Εμείς θεωρούμε ότι πρόκειται για σε δύο. Αυτό το προοδευτικό μέτωπο που. Ναι, δεν θεωρούμε εσείς... καταρχήν ότι είναι προοδευτικό. Είναι δύο κόμματα τα οποία έχουν κυβερνήσει, έχουν κριθεί, ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, τόσο από θέση κυβέρνησης για πάρα πολλά χρόνια, όσο και από θέση αντιπολίτευσης, έχουν δείξει ποιος είναι ο χαρακτήρας τους. Έχουν εφαρμόσει αντιλαϊκές πολιτικές. Ξαναλέω, ο πρώτος που πήγε και πανηγύρισε για τον κύριο Δούκα ήταν ο κύριος Παπανδρέου. Λοιπόν, με συγχωρείτε τώρα, το ΚΚΕ δεν πρόκειται να γίνει άλωθη σε τέτοιου, στην ανασύνθεση ενός χώρου από τον οποίο ο λαός δεν έχει να περιμένει απολύτως τίποτα. Ίσα-ίσα, εμείς καλούμε τον εργατικές λαϊκές δυνάμεις που ακολουθούν ενδεχομένως αυτά τα κόμματα ακόμη να βγάλουν συμπεράσματα και βγάζει τέτοιος κόσμος συμπεράσματα. Μπορώ να σας πω ότι και στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές εκφράστηκε η συσπήρωση και η συμπόρευση με το ΚΚΕ ενός κόσμου που προέρχεται από αυτά τα κόμματα, ιδιαίτερα από τον ΣΥΡΙΖΑ, με βάση και τις εξελίξεις που υπάρχουν στο συγκεκριμένο κόμμα, τις θέσεις που κρατάει. Με συγχωρείτε. Άρα πιστεύετε ότι έχετε κερδίσει και ψηφοφόρους από εκεί, από το ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτή τη φάση? Βεβαίως. Βεβαίως. Μα αντικειμενικά, αυτό το πράγμα, η άνοδος που καταγράφεται στα ψηφοτέλεσμα του ΚΚΕ σε σχέση τόσο με τις προηγούμενες τοπικές εκλογές του 19, όσο και σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές του 2013, δείχνει την ευρύτερη απήχηση του ΚΚΕ και της λαϊκής συσπήρωσης. Σε έναν κόσμο τον που βγάζει συμπεράσματα... ή έχουν δυσαρεστηθεί από τον Κοιτάξτε, αυτά είναι και, πάνε και μαζί. Ένας κόσμος βγάζει συμπεράσματα. Αυτό είναι το βασικό. Και δεν βγάζει συμπεράσματα μόνο, πώς το λένε, από τον καναπέ, βγάζει συμπεράσματα συμμετέχοντας στους αγώνες, συμμετέχοντας στα σωματεία του, συμμετέχοντας στους μαζικούς φορείς και αν θέλετε αυτός είναι και ο πιο, να το πω έτσι, η πιο σωστή επιλογή προκειμένου να εκφραστεί σήμερα μία συσπήρωση απέναντι στην κυρίαρχη την αντιλαϊκή πολιτική. Και εμείς να δυναμώσουν θετικές διεργασίες, θετικές ανατρεπτικές και ριζοσπαστικές διεργασίες. Ναι, σε αυτό το πλαίσιο σας ρωτάμε, ως προς την αντίδραση στην κυβέρνηση, στο αυτό το αντικυβερνητικό μέτωπο που πάει να δημιουργηθεί. Κοίτα, εμείς δεν, ξέρετε, δεν κρίνουμε με βάση την καρέκλα. Mm-hmm. Το αν θα φύγει
αυτή η κυβέρνηση, η αντιλαϊκή κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, και αντικατασταθεί από μία άλλη κυβέρνηση ίδιας σκοπής. Λοιπόν, αυτά τα έχουμε ζήσει. Δεν έχουμε ζήσει τις τελευταίες δεκαετίες, δεν έχουμε ζήσει εναλλαγή κυβερνήσεων. Άρα η διασκοπή μπορεί να είναι... Κυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία, κυβέρνησε το ΠΑΣΟΚ, συγκυβερνήσανε μαζί, κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, επανήλθε η Νέα Δημοκρατία. Με συγχωρείτε, αυτός ο φαύλος κύκλος της εναλλαγής αντιλαϊκών κυβερνήσεων, κάποια στιγμή εμείς λέμε ότι πρέπει να σπάσει. Και αυτό... Ο τρόπος για να σπάσει είναι η συμπόρευση, η μαχητική συμπόρευση με το ΚΚΕ, προκειμένου να μπει επιτάπητος η ανάγκη ριζικών αλλαγών, ριζικών ανατροπών που έχει ανάγκη η κοινωνία. Και θέλετε να σας πω και κάτι. Η στάση σε μια σειρά ζητήματα και επίκαιρα ζητήματα, δείχνει αυτή τη σύγκληση αυτών των κομμάτων. Δεν μιλάμε μόνο το τι ψηφίζουν στη Βουλή. Για ποιο θέμα μιλάτε? Τι ψηφίσανε στη Βουλή? Για το Πανεπιστημιακό. Μα βεβαίως. Η κοινή στάση κυβέρνησης, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Σπαρτιατών, των ακροδεξιών Σπαρτιατών, ενάντια στον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού που ουσιαστικά στηρίζει το κράτος του Ισραήλ, ναι, κατά τη γνώμη μας, είναι διαχωριστική γραμμή. Είναι στοιχείο για το αν μια δύναμη είναι όντως προοδευτική ή αντιδραστική. Το γεγονός ότι αυτά τα κόμματα στάθηκαν απέναντι στον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού, στέκονται απέναντι στον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού και ουσιαστικά στηρίζουν το κράτος του Ισραήλ με τις βαρβαρότητες που αυτή την περίοδο διεξάγει, ναι, είναι κριτήριο. Από την άλλη μεριά δεν διεξάγονται βαρβαρότητες, δηλαδή η Χαμάς δεν διεξάγει βαρβαρότητες αυτή τη στιγμή. Ο πόλεμος είναι μια βαρβαρότητα από τη φύση του. Mm-hmm. Και ο πόλεμος δεν ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα. Σαφώς. Ο πόλεμος διεξάγεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, διεξάγεται σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού. Και είναι το αποτέλεσμα της Ισραηλινής κατοχής Παλαιστινιακών εδαφών. Mm-hmm. Προφανώς αυτή η κατάσταση γεννά και αντιδράσεις, γεννά και αντίπεινα κτλ. Όμως τα δύο ερωτήματα που πρέπει να τεθούν είναι τα δύο βασικά ερωτήματα. Πρώτον, ποιος δημιουργεί αυτή την κατάσταση? Τη δημιουργεί η Ισραηλινή κατοχή, οι επικισμοί, οι δολοφονίες αμάχων εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, οι εκτοπισμοί. Λοιπόν, αυτό είναι το ερώτημα. Και δεύτερον, απέναντι σε αυτή την κατάσταση, ο Παλαιστινιακός λαός έχει δικαίωμα αντίστασης? Εμείς λέμε ανεπιφύλακτα ότι έχει δικαίωμα αντίσταση. Με αυτόν τον τρόπο όμως, κύριε Γκιόκα. Με τα μέσα που θα επιλέξει, πάντως όχι με τους όρους του κατακτητή. Mm-hmm. Με τα μέσα που θα επιλέξει ο ίδιος. Φυσικά, η χώρα μας δεν απελευθερώθηκε με σφεντόνες και επελευθερώθηκε, πόσο λένε, με συγκεκριμένους όρους. Με τα μέσα που θα επιλέξει ο κάθε λαός, έχει το δικαίωμα να αντιστέκεται στον κατακτητή και σε αυτόν που διεξάγει μια απίστευτη βαρβαρότητα, ένα καθεστώς apartheid στην Παλαιστίνη. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να υπάρχει και η μεγαλύτερη δυνατή αλληλεγγύη, και υπάρχουν στον ελληνικό λαό και σε άλλους λαούς αισθήματα αλληλεγγύης στον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού. Και αύριο στις 7 η ώρα στο Σύνταγμα, έχετε στην κινητοποίηση των σωματείων και άλλων μαζικών φορέων, είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να εκφραστεί αυτή η αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό αγώνα. Είδαμε χθες δύο αθώα θύματα, δύο Σουηδούς να πυροβολούνται. Φοβάστε ότι τέτοια φαινόμενα θα δούμε όλο και συχνότερα τώρα στην Ευρώπη? Κοιτάξτε να δείτε. Αν υπάρχουν θύλακες ενδεχομένως στις Χαμάς ή οποιαδήποτε άλλες οργάνωσης. Θέλει μια προσοχή. Εγώ δεν αμφιβάλλω ότι μπορεί να υπάρχουν οργανώσεις, ομάδες κτλ. Που μπορούν να λειτουργούν και με προβοκατόρικο τρόπο και ούτω καθεξής. Δεν μπορεί να μπαίνει στο ίδιο τσουβάλι αυτό που λένε οι Ισλαμικές οργανώσεις. Δεν είναι το ίδιο πράγμα η Χαμάς με τον ISIS που ήταν κατασκεύασμα των Αμερικάνων για συγκεκριμένους λόγους. Ο καθένας μπορεί να έχει όποια γνώμη νομίζει για τη Χαμάς. Και εμείς έχουμε γνώμη για τη Χαμάς. Όμως, μέσω της Χαμάς ουσιαστικά επιχειρείται η ενοχοποίηση της Παλαιστινιακής αντίστασης και του αγώνα του Παλαιστινιακού λαού. Γιατί ο αγώνας που γίνεται τον στηρίζει και η Παλαιστινιακή Αρχή και άλλες οργανώσεις και κόμματα στην Παλαιστίνη, με τις οποίες και εμείς σαν Κομμουνιστικό Κόμμα έχουμε σχέσεις, με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Παλαιστίνης, το Κόμμα του Λαού, με το Κομμουνιστικό Κόμμα του Ισραήλ, που επίσης είναι ενάντια στην πολιτική του Ισραήλ. Άρα λοιπόν, είναι εκ του πονηρού αυτή η προσπάθεια μέσω της Χαμάς ουσιαστικά να ενοχοποιηθεί ο ίδιος ο αγώνας που κάνει ο Παλαιστινιακός λαός, και ξαναλέω, έχει δικαίωμα και να τον έχει αυτό που κάνει η Χαμάς όμως αυτή τη στιγμή είναι
Τι είναι, είναι απλή αντίσταση ή είναι τρομοκρατική επίθεση και ακραία μάλιστα? Έκανε και επίθεση και σε στρατιωτικούς στόχους. Mm-hmm. Έκανε όμως και σε μια ειρηνική συναυλία. Κοιτάξτε, και σκοτώθηκαν τόσα παιδιά και άλλα τόσα πιάστηκαν όμοιροι. Επιτρέψτε μου να μικρό καλάθι και να έχω μεγάλες αμφιβολίες για τα fake news της πολεμικής προπαγάνδας. Πολλά από αυτά που είδαμε τις πρώτες μέρες, λοιπόν, 2-3 μέρες αργότερα, διαψεύστηκαν από τους ίδιους, από αυτούς που τα διακίνησαν και τα διέρευσαν. Επίσης, όταν μιλάμε για επίκους, προσέξτε, δεν μιλάμε για άμαχο πληθυσμό. Mm-hmm. Πρέπει να το καταλάβει λίγο και ο κόσμος που παρακολουθεί και ενδεχομένως να μην ξέρει την κατάσταση στην Παλαιστίνη. Αυτή τη στιγμή στα Παλαιστινιακά εδάφη, στη Δυτική Όχθη, το 40% ελέγχεται από επίκους από το Ισραήλ μέσω των επικισμών. Τι σημαίνει επικισμοί? Σημαίνει ότι σε ένα έδαφος Παλαιστινιακό έρχεται το Ισραήλ και τοποθετεί δικούς του ανθρώπους, οπλισμένους, φανατικούς, λοιπόν, στην προσπάθεια να διαμορφώσει, να νομιμοποιήσει τα τετελεσμένα της κατοχής. Φαντάζεστε μία ξένη χώρα να έκανε κατοχή σε ελληνικό έδαφος και να έκανε επικισμούς για να αλλοιώσει τον πληθυσμό ή για να δημιουργήσει τετελεσμένα? Με συγχωρείτε, δεν είναι και τόσο αθώοι αυτοί. Λοιπόν, άρα θέλει και αντικειμενική εκτίμηση της κατάστασης και μέτωπο ενάντια στην παραπληροφόρηση και στα fake news, αλλά σε κάθε περίπτωση ξαναλέω. Βεβαίως ο πόλεμος είναι μια βαρβαρότητα και στρέφεται και εναντίον του Ισραηλινού λαού. Όμως, ποια είναι η πηγή του προβλήματος? Αυτό μην το παραβλέπουμε, ότι αυτή τη στιγμή και ο Ισραηλινός λαός υποφέρει. Υποφέρει και ο Ισραηλινός και ο Παλαιστινιακός λαός. Ποια είναι η αιτία του κακού, ποια είναι η αιτία του προβλήματος? Η Ισραηλινή κατοχή. Αυτό είναι. Και σε αυτό εμείς δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω όσον αφορά και την κριτική μας και την αλληλεγγύη μας στον Παλαιστινιακό λαό. Και πρέπει σε καμία περίπτωση η ελληνική κυβέρνηση, και το λέμε σε όλους τους τόνους, να εμπλακεί σε έναν ακόμη πόλεμο. Mm-hmm. Γιατί εδώ βλέπουμε κινήσεις, ελληνικό πλοίο το οποίο έχει πάει στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, λέει το Υπουργείο Εξωτερικών ότι δεν έχει ζητηθεί η συνδρομή, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν ζητηθεί, να παρέχει τέτοιου είδους συνδρομή. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτή την εξέλιξη. Ήσασταν σαφείς, κύριε Γκιόκα. Ευχαριστούμε πολύ γιατί πρέπει να παραδώσουμε σκητάλη στη Βουλή. Εμείς σας αποχαιρετούμε σε αυτό το σημείο. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους. Καλή σας μέρα.